οι εκλογές του 2023 θα είναι το επιστέγασμα μιας ολόκληρης περίοδου, κατά την άποψή μου. Θα είναι δηλαδή ο επίλογος, δεν ξέρω αν είναι και η αρχή για έναν νέο κύκλο, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το επιστέγασμα, θα χρησιμοποιήσω ξανά την έκφραση, Μια εποχής που μετεβλήθη και θα είναι και το επιστέγασμα μιας αλλαγής πολιτικού παραδείγματος και υποδείγματος. Πρόκειται για μια εποχή κατά την οποία οι Έλληνες πολίτες δεν επιλέγουν και δεν ενδιαφέρονται για τις μεγάλες ιδεολογικές και πολιτικές αυγήσεις, το χαρακτηριστικό με την έλευση της κρίσης, γιατί έχουμε τρεις διαδοχικές κρίσεις, τη δημοσιονομική, την πανδημική και μετά την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, την κρίση του πολέμου, αλλά κυρίω είναι η δημοσιονομική κρίση. Από το 2011-2012, και ύστερα μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Είναι η εποχή τη αποπολιτικοποίηση και τη αποϊδεολογικοποίηση. Ο κόσμο δεν ενδιαφέρεται πια για μεγάλε ιδεολογικέ και πολιτικέ αφηγήσει, κάτω από συγκεκριμένε πιέσει του καθημερινού του βίου. Είναι ενδεχομένως ταραγμένες ανθρώπινες υπάρξεις, χαμένες σε ατομικέ τροχέ. Έχει καταστραφεί η συλλογική συνείδηση. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου λοιπόν, της καταστροφής της συλλογική συνείδησης, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να συσσωρευτούν σε μια πλατεία για να ζητοκαρβγάσουν έναν αποβληθέντα πρωταγωνιστή του Survivor. Είναι δεκάδες χιλιάδες που μπορούν να μαζεύονται, αλλά αν τους έλεγες να κάνουμε μια διαμαρτυρία για την ακρίβεια ή ενδεχομένως για την προστασία της δημοκρατίας, το πιθανότερο είναι ότι θα ξύναν την κεφαλή τους. Λοιπόν, η αίσθηση του συνανίκη, να αυτό εννοώ καταστροφή της συλλογική συνείδησης, δεν υπάρχει πια. Η συλλογική συνείδηση είναι κατεστραμμένη σε αυτόν τον τόπο δυστυχώς.